των όλων υπερουσιαιόντος. Πολύ καλή χρονιά σε όλους, εσάς, τις οικογένειές σας, με υγεία. Συγχαρητήρια στον τόσο δραστήριο σύλλογο. Συγχαρητήρια για την εκδήλωσή σας. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε τόσο ζωντανούς ανθρώπους απόψε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στην τοπική κοινότητα, στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος, να έχουν μια παραγωγική θητεία, να εκπληρώσουν τους στόχους τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και να είμαστε καλά ανταμόνιμα. Να είστε καλά και του χρόνου. Κάθε χρόνο κάνουμε έναν απολογισμό. Παίρνουμε μέρος στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, παίρνουμε μέρος στη Λευκή Νύχτα. Συμμετέχουμε στο καρναβάλι με μία εισφορά που δίνουμε κάθε χρόνο και όταν βρίσκουμε και άτομα παίρνουμε μέρος στο καρναβάλι με άρμα. Αγοράζουμε βεγγαλικά κάθε χρόνο για το Πάσχα. Έχουμε κάνει δωρεάν σε μέλη του συλλόγου μας τα οποία εμείς κρίναμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε από 1.000 ευρώ σε 2 μέλη του συλλόγου μας. Φέτος αγοράσαμε 10 τραπέζια για να συγκληρώσουμε τον εξοπλισμό μας και 100 καρέκλες. Κάθε χρόνο καταθέτουμε στεφάνι 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Κάναμε μία δωρεά στους δασοπυροσβέστες όταν κάηκε το πυροσβεστικό τους 500 ευρώ. Αγοράσαμε τα δικά μας πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο χορό. Αγοράσαμε κάτι φριτέζες που θέλαμε και ισοτερμικά άλλα 500 ευρώ. Κάθε Χριστούγεννα κάνουμε δωρεάν σε 6 οικογένειες, όχι χρηματικό ποσό, τους δίνουμε υλικά αγαθά, τους δίνουμε γλυκά, τους δίνουμε και φαγητά σε 6 οικογένειες κατά την κρίση μας που πρέπει να βοηθήσουμε. Τώρα πρόσφατα δώσαμε από 500 ευρώ στην ενορία της Αγίας Άννας και στην ενορία της Αγίας Παρασκευής. Τοποθετήσαμε τον προβολέα εδώ έξω στο πολιτιστικό κέντρο. Και σκεφτόμαστε φέτος να κάνουμε, να ευπρεπίσουμε λίγο τα σπιτάκια μας που είναι 7 σπιτάκια από τα έξω υπάτια μέχρι και το κυραμιό και να βάλουμε προβολάκια για να φωτίσουμε τις εισόδους. Να τα σπρίσουμε, να τα ευπρεπίσουμε. Και θα δούμε τι θα γίνει με το καθάρισμα των μονοπατιών το οποίο το κάναμε όταν δεν το έκανε ο Δήμος. Τώρα 2 χρόνια το έχει αναλάβει το Μουστάκιο. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα και αναλόγως θα πράξουμε. Αυτά είναι ότι έχουμε κάνει το χρόνο και έχουμε και στο ταμείο μας ένα ευπρεπέστατο ποσό. Ο επικίνδυνος μπαχαίδας που είναι. Χρόνια πολλά και από μένα, να ευχαριστήσουμε την κυρία Άννα Πρινέπαρχο, τον Σπύρο τον Τζαούση, τον Γιώργο τον Τρανάκο, τον Γιάννη τον Μπακέλα, τον Μασκαρόνι. Και τώρα αυτό που ήθελα να κάνουμε κάτι, μια έκπληξη σε ένα άτομο, είναι και εδώ η κυρία Φλόρα που γιόρταζε χθες. Πόσα χρόνια είναι ο σύλλογος? Το 88. Η κυρία Φλόρα μέσα είναι τουλάχιστον 20 χρόνια. Καθοδηγεί το σύλλογο και τον οδηγεί. Και την ευχαριστούμε για αυτό, γιατί και εμάς μας καθοδηγεί που είμαστε μέσα. Και εγώ είμαι καινούργια, δεν είμαι πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και η καλή συνεργασία δείχνει ότι πάμε καλά. Το έργο μας τουλάχιστον είναι αξιόλογο. Έτσι θεωρούμε εμείς.
επειδή είμαι πρόεδρος στην κοινότητα τώρα, γιατί δεν θέλω να μπλέξω το σύλλογο με την κοινότητα. Okay. Λοιπόν, θα παραχωρήσω τη θέση μου, αν θέλει και το υπόλοιπο Δέλτα Σίγμα, στη Μαρία τη Βαλαχά. Πολλές εκδείξεις έχουμε σήμερα. Δεν φεύγω από το σύλλογο. Παραχωρώ να είμαστε όπως είμαστε. Δεν αλλάζει κάτι. Εσύ είσαι πρόεδρος σε χρόνια. Πιστεύω ότι είναι κάτι που μου αξίζει γιατί δουλεύω. Και να έχουμε όλοι καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Να τον αλλιώνει. Κατερίνα Μίλα. Παρνιάρος Άλφα. Η βασιλόπιτα είναι προσφορά από τον Γιάννη το Μουστάκα και το κέικ μας το έκανε προσφορά ο Γιάννης ο Παντερλή. Ευχαριστώ πολύ.